φανεί, κινητοποίηση αγροτών όλη τη Μαγνησία που ενωθήκαμε, αγρότε και κτηνοτρόφοι από άλλε άκρε τη Μαγνησία, για μία ακόμη φορά διατρανώνουμε σήμερα εδώ το πρόβλημα, δυναμώνουμε τον αγώνα, γιατί τα προβλήματα είναι οξυμένα και ο νομό Μαγνησία είναι ένα νομό πλάκτυπημένο από μία πυρκαγιά, από δύο πλημμύρε κατά σειρά. Που ήρθαν σαν κερασάκι στην τούρτα αυτές τις καταστροφές, γιατί καλλιεργήσαμε ένα κόστος παραγωγής. Που ήταν στον ουρανό, στα ύψη. Επίσης, από όλες αυτές τις καταστροφές, έχουμε έναν ΕΛΓΑ, ένα χρονιστικό άδικο, δεν μας αποζημιώνει στο 100%, είτε σε αγρότες είτε σε κτηνοτρόφους. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και με παραγωγές και με πολλά προϊόντα, είτε αγροτικά είτε κτηνοτροφικά. Εμείς διεκδικούμε άμεσα με την κυβέρνηση συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο υπουργών. Εδώ και τρεις μήνες και δεν μας δέχονται να σκύψουν στο πρόβλημα, όχι με έναν υπουργό, με όλους. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Είναι μια αρχή αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Όπως βλέπετε και πανθεσσαλικά, οι συνάδελφοί μας έχουν ξεσηκωθεί. Οι συνάδελφοι στα παρακάρια χωριά έχουν ένα μπλόκο στημένο. Σήμερα κλείνουν 34η μέρα στο δρόμο για αυτά τα οξυμένα προβλήματα που η Μαγνησία δεν απέχει, γιατί έχουμε παρακάρια, χωράφια κάτω από το νερό πλημμυρισμένα στην περιοχή Ριζόμιλου και στη Φανοδίκιου, που έχουν 2 και 3 μέτρα νερό με μηχανήματα, παραγωγές από κάτω. Δεν υπάρχει μέτρο, χρονοδιάγραμμα.